Καλησπέρα σε όλους και όλες. Καλώς ήρθατε στην παρουσίαση του βιβλίου «Κολυγάδες». Δεν θα πούμε πολλά. Θα ξεκινήσουμε με τον κύριο Ηλία Βικτοράτο, ο οποίος θα διαβάσει κάποια σημεία του έργου. Τι γίνεται, τα μάθατε? Φωτιά, η φλόγα άναψε. Ο τόπος και σηκώθηκε. Επανάσταση. Τι είναι η φιλική εταιρεία? Αυτοί ξεκινούν τον αγώνα. Ο Γιαννούλης από τον Αμόλοχο, ο δάσκαλος Καΐρης, ξέρουν αυτοί και θα μας πούν. Και ο Μπαλής, ο Δημητρός, είναι με αυτούς. Να τους βρούμε να μας πούν. Οι άνθρωποι δεν πρέπει να μείνει απ' έξω. Καλή λευτεριά. Καλή λευτεριά. Ζήτω η Ελλάδα. Ζήτω οι άντρες. Ζήτω οι άντρες. Ο Λεωνάρδος. Φοβάμαι, αδερφέ, όλα θα αλλάξουν. Θα χάσουμε την ησυχία μας, τη δουλειά μας. Ο Δημήτρης. Ποια ησυχία μας? Ποια δουλειά μας, μωρέ? Δούλοι είμαστε. Σκλάβοι του κάθε κοζαμπάση και του κάθε τουρκάρχοντα. Μια χούφτα προσκυνημένη μας κάνουν ό,τι θέλουν. Νικολός. Ο Νικολός είναι ο καφετζής. Η Ελλάδα έχει πάρει φωτιά, παλικάρια. Και στον Αμόλοχο έμαθα ο Επίτροπος Δημητρίου έχει αρχίσει τη στρατολόγηση των χωριανών. Δημήτρης. Το ξέρω. Μιλήσαμε. Ο Γιαννούλης είναι παλικάρι από τους πρώτους που μύθηκαν στη φιλική εταιρεία. Μαζεύει χρήματα, πολεμοφόδια και τρόφιμα για τον αγώνα. Λεωνάρδος. Δεν θα μας αφήσουν οι Τούρκοι και οι αρχόντοι. Αρκετά. Τώρα που η Ελλάδα ξεσηκώθηκε, τώρα που η μεγάλη μας ευκαιρία είναι αυτή, να αλλάξουμε αυτή την κατάσταση, να γιατρέψουμε τις πληγές των αιώνων. Καλά λέει ο Μπαλής Λεωνάρδου. Θα μας πάρουν το κεφάλι πριν προλάβουμε να το σηκώσουμε. Και ο Λεωνάρδος καλά τα λέει, Δημήτρο. Αυτό θέλουν, να φοβόμαστε. Να μένουμε στα λίγα που νομίζουμε ότι μας φτάνουν και να ζήσουμε μια ήσυχη ζωή. Νικολός. Εγώ, Δημήτρο, δεν φοβάμαι. Είμαι μαζί σας. Γιατί όπως έλεγε ο παππούς μου, δεν έβγαλα στο κούτελο κάλο από το προσκήνιο. Μα ούτε και στο μέλλον αυτό θέλει να μου γίνει. Λεωνάρδος. Λίγα είναι αυτά που έχουμε. Σπίτια, δουλειά, ψωμί για τα παιδιά μας. Δημήτρης. Αυτά μπορεί να μην είναι λίγα, ίσα ίσα για να ζούμε. Μα για πιο λίγο απ' όλα είναι η ελευθεριά μας. Η δικαιοσύνη, το δικαίωμα στη γη των προγόνων μας. Των προπάπων μας. Αυτή η γη, αδελφέ, είναι δική μας. Το χώμα, οι ελιές, τα σταφύλια, ο αέρας. Και ο αέρας που αναπνέουμε θέλουν να πιστέψουμε πως τους ανήκει. Ποιος ο αέρας? Το οξυγόνο. Ο αέρας της άντρου ανήκει σε αυτούς τους προδότες και σε εμάς τους κολύγους. Νικολός. Εγώ ραγιάς δεν γίνομαι. Τούρκο δεν προσκυνάω. Δεν προσκυνώ τους άρχοντες και τους κοντζαμπάσιδες. Λεωνάρδος. Έχετε δίκιο. Τα πρώτα πρέπει να φύγουν οι Τούρκοι. Αδέρφια, αυτός είναι ο καταφύγης. Δημήτρης. Κι ύστερα φύγουν οι Τούρκοι με ονόματα, μάτια, ονόματα χριστιανών. Τα φώτα χαμηλώ. Λεωνάρδος συνεχίζει να μιλούν χωρίς να ακούγεται. Κατανοώ την οργή του Μπαλή για τους αρχόντες. Στην άντρο, ο κολύγος του καλογύρει τα κτήματά του. Παίρνει το 1/3 από τα δημητριακά και τα όσπρια και το 1/4 από το λάδι, το κρασί και τα σίκα. Και όχι μόνο αυτό. Αυτοί οι άνθρωποι κολύγοι είναι υποχρεωμένοι να τους πηγαίνουν και πεσχέσια. Πετινούς στα Χριστούγεννα, αρνιά τη λαμπρή, χείρους για τα χειροσφάγια, τη γιορτή του Ιη Δημήτρη και ακόμα μετάξι γάλα, αυγά, χόρτα, λεμόνια και ό,τι έβγαζε το χτήμα ανάλογα με την εποχή. Δούλος είσαι, Λεωνάρδε. Εκτός από όσα τους δίνεις, τους κόβει και τα ξύλα. Τους μαζεύει και τις κοπριές των ζώων για τους κήπους τους. Και τους πλένει τα κρασοβάλερα που φτιάχνουν ό,τι ζημιά έχει ο πύργος. Και εσύ μένεις σε μια καλύβα. Και αυτοί οι άρχοντες της Άνδρου και στην Ενωτοκρατία και στην Τουρκοκρατία τα ίδια πάντα κάνουν. Κάθονται αναπαυτικά στο καναπέ τους και εύχονται να μην τελειώσει ποτέ η σκλαβιά τους για να μην χάσουν τις ανέσεις τους. Πλευρίτης είναι ο άρχοντας και σφάχτης ο αφέτης.
του θεατρικού θέατρου. Συνεχίζουμε και καλούμε τον κύριο Νίκο Χέλμη, ο πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Γαβρίου. Καλησπέρα σε όλους. Σας καλωσορίζουμε και σας ευχαριστούμε για την παρουσία σας στην σημερινή εκδήλωση που συνδιοργανώνεται από την Δημοτική Κοινότητα Γαβρίου, την Δημοτική Κοινότητα Άνω Γαβρίου και το Φιλοπρόοδο Όμιλο του Γαβρίου. Για πρώτη φορά στην περιοχή μας γίνεται συνεργασία μεταξύ δημοτικών κοινοτήτων και φορέων. Το καλωσορίζουμε, είμαστε ευχαριστημένοι γι' αυτό και χαρούμενοι και ευελπιστούμε να γίνονται και άλλες τέτοιες συνεργασίες στο μέλλον και σε άλλους τομείς, γιατί όλοι γνωρίζουμε από τις συνεργασίες βγαίνουν τα μέγιστα, τα καλύτερα αποτελέσματα. Θέλω τώρα να ευχαριστήσω την πρόεδρο κυρία Μπέτη Κωνσταντινίδου και το Διοικητικό Συμβούλιο του Φιλοπρόοδου Ομίλου το Γαβρίο για όλα αυτά που έχουν προσφέρει στην περιοχή μας. Και θα πρέπει να τονίσω ότι ο Φιλοπρόοδος Όμιλος, εκτός από τις εκδηλώσεις που διοργανώνει κάθε χρόνο με πολιτιστικό ενδιαφέρον και χαρακτήρα, συμμετέχει ενεργά και στην επίλυση δύσκολων προβλημάτων που κατά καιρούς προκύπτουν στην περιοχή μας. Και ένα από αυτά είναι πρόσφατο και είναι η πολύτιμη βοήθεια και μεγάλη βοήθεια που μας έδωσε ο Φιλοπρόοδος Όμιλος σε μια προσπάθεια που είχε ξεκινήσει από 60 και πλέον κατοίκους της περιοχής, οι οποίοι είχαν προσφύγει και στο Συμβούλιο Επικρατείας για να αποτρέψουν την βιομηχανική περιοχή στον κάμπο Γαβρίου, με ό,τι αυτό αρνητικό συνεπάγεται για την ανάπτυξη την τουριστική όλης της περιοχής του Γαβρίου και όχι μόνο, γιατί όλοι μας γνωρίζουμε ότι το Γαβρίο είναι η πύλη εισόδου της Άντρου. Ευτυχώς που αυτές οι προσπάθειες καρποφόρησαν και δικαιώθηκαν από το Συμβούλιο Επικρατείας και έτσι γλιτώσαμε τα χειρότερα. Θα ήθελα εν συντομία να μου επιτρέψετε να αναφερθώ και λίγο στις δράσεις του τοπικού συμβουλίου. Με αφορμή πολλά παράπονα που ακούγονται από κατοίκους κατά καιρούς για την μη επίλυση αιτημάτων τους ή για την μη λύση προβλημάτων, που είναι πάρα πολλά και τα οποία δεν είναι της ώρας να αναλυθούν, αλλά θα επικεντρωθώ μόνο σε ένα που είναι επίκαιρο και είναι και πολύ ορατό τους καλοκαιρινούς μήνες. Και αυτό είναι η μη σωστή διαχείριση της παραλιακής ζώνης με τα άσκοπα και τα άκερα παρκαρίσματα, τα άναρχα μάλλον παρκαρίσματα των αυτοκινήτων και το μη κλείσιμο της παραλίας για κάποιες ώρες τους θερινούς μήνες μετά την διέλευση των πλοίων, που είναι έτοιμα πολλών καταστηματαρχών για την καλύτερη λειτουργία τους. Όλα αυτά βέβαια το τοπικό συμβούλιο τα έχει ζητήσει πάρα πολλές φορές, δυστυχώς δεν έχουν υλοποιηθεί. Θα πρέπει λοιπόν εδώ να καταθέσω ότι τα τοπικά συμβούλια εκλέχτηκαν με άλλα δεδομένα. Υπήρχε μάλλον τότε στα τοπικά συμβούλια αυτοτέλεια, οικονομική διαχείριση και εκτελεστική εξουσία, τα οποία όμως πριν παραλάβουμε, με τις σημαντικές αλλαγές που έγιναν από την αλλαγή της κυβέρνησης της χώρας, οι περισσότερες αυτές από τις δραστηριότητες εξαφανίστηκαν και όσες έμειναν, δυστυχώς πάρα πολλές φορές καπελώθηκαν από τους έμιστους και άμιστους συμβούλους δημάρχων. Ούτε και αυτή την περιβόητη σάτα, που είναι το ποσό που αναλογεί στις κοινότητες και είναι ανταποδοτική για τα
έσοδα που προσφέρουν, δεν μπορούμε να διαχειριστούμε και την οποία όλοι οι προηγούμενοι πρόεδροι είχαν διαχειριστεί. Ένα ποσό αρκετά αξιόλογο, ετήσιο περίπου 40.000 ευρώ, που αν το διαχειριζόμασταν θα μπορούσαμε να κάνουμε μικρές παρεμβάσεις που όμως θα άλλαζαν πάρα πολλά στην τωρινή εικόνα του Γαβρίου. Εμείς θα συνεχίσουμε στα επόμενα 2 χρόνια με όσες δυνάμεις έχουμε και με όποιες δυνατότητες έχουμε να ζητούμε με τα τοπικά συμβούλια, όπως κάναμε και μέχρι τώρα, απαραίτητα έργα που θεωρούμε αναγκαία για την περιοχή μας. Θα ήθελα τώρα να ευχαριστήσω και έναν άλλον κύριο, τον Γιώργο τον Δαρδανό, που είναι και συγγραφέας μαζί με τον κύριο Βιντιάδη του βιβλίου «Κολυγάδες», για το οποίο σήμερα γίνεται η εκδήλωση, για ό,τι και αυτός με τη σειρά του έχει προσφέρει στον τόπο, και είναι πάρα πολλά. Εγώ θα επικεντρωθώ σε ένα που είναι και επίκαιρο, γιατί με τα χαράς μάθαμε τις τελευταίες ημέρες ότι τελικώς μπαίνει στην τελική ευθεία η χρηματοδότηση για τον πύργο του Αγίου Πέτρου. Έργο για την ανακαίνιση του οποίου έχει πολύχρονη προσπάθεια κάνει και προσωπικά ο Γιώργος Δαρδανός και ο φιλοπρόεδρος όμιλος το Γαβρίου. Θέλω να τον ευχαριστήσω και για το βιβλίο που μου χάρισες, Γιώργο, ένα βράδυ, τις Κολυγάδες, και διαβάζοντάς το έμαθα πάρα πολλά πράγματα που συνέβαιναν στην περιοχή μας τα χρόνια της Ελληνικής Επανάστασης, που φυσικά δεν γνώριζα και πολλοί από εσάς πιθανόν να μην γνωρίζουν. Βέβαια, σήμερα εδώ έχουμε καλεσμένους εκλεκτούς επιστήμονες, οι οποίοι και θα μας αναλύσουν και θα μας παρουσιάσουν αυτό το εξαίρετο βιβλίο. Τέλος, θα ήθελα να εκφράσω τη βαθύτατη θλίψη μου για όλες αυτές τις μεγάλες καταστροφές που έχουν δημιουργηθεί από τις ανεξέλεκτες φωτιές που υπάρχουν, που μάλλον έχουν συμβεί τις τελευταίες μέρες στη χώρα μας και που δυστυχώς μέχρι και σήμερα που μιλάμε συμβαίνουν μέχρι και τώρα. Ευτυχώς οι ανθρώπινες απώλειες ήταν λίγες, αλλά οι απώλειες στο ζωικό βασίλειο, στις περιουσίες των ανθρώπων τεράστιες, όπως τεράστια και η οικολογική καταστροφή. Ευχόμαστε λοιπόν όλοι μας σύντομα να τελειώσουν όλες αυτές οι πυρκαγιές και έτσι να σταματήσει αυτή η μεγάλη καταστροφή που συμβαίνει στο περιβάλλον. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Χέρνη. Ίσως είναι μεγάλη μας χαρά και τιμή που στο πάνελ μας βρίσκεται ο κύριος Πασχάλης Κιτρομιλίδης. Θα ήθελα να σας πω ότι ο κύριος Πασχάλης Κιτρομιλίδης υπηρέτησε στο Πανεπιστήμιο Αθηνών από το 1980 έως το 2016, αρχικά στην ενιαία νομική σχολή και στη συνέχεια ως αναπληρωτής καθηγητής και καθηγητής της πολιτικής επιστήμης στο τμήμα πολιτικής επιστήμης και δημόσιας διοίκησης. Διετέλεσε επίσης διευθυντής του Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών και του Ινστιτούτου Νεοελληνικών Ερευνών του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών. Δίδαξε ακόμη ως επισκέπτης καθηγητής στα πανεπιστήμια Harvard, Cambridge, Oxford, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών στο Παρίσι, είναι μέλος του Επιστημονικού Συμβουλίου της Βουλής των Ελλήνων από το 2004, συγγραφέας ή επιμελητής 150 αυτοτελών εκδόσεων και πέρα των 260 άρθρων και βιβλιοκριτών σε επιστημονικά, περιοδικά και συλλογικούς τόμους. Βιβλία του έχουν μεταφραστεί σε αγγλικά, ρωσικά, ρουμανικά, βουλγαρικά και εβραϊκά. Στιμήθηκε με το βραβείο εξαίρετης πανεπιστημιακής διδασκαλίας της Μνήμης Ξανθόπουλου Πνευματικού το 2016 με το αριστείο των ιστορικών και κοινωνικών επιστημών της Ακαδημίας Αθηνών το 2018, καθώς και τον ταξιάρχη του τάγματος της τιμής της ελληνικής δημοκρατίας το 2015. Είναι τακτικό μέλος της Ακαδημίας Αθηνών από το 2020. Και μια τελευταία διευκρίνηση όσον αφορά το βιβλίο «Κολυγάδες»,
από τον κύριο Δαρδανό και τον κύριο Μινά Βιντιάδη. Την εικονογράφηση επιμελήθηκε ο κύριος Οριώνας Αρκωμάνης. Το σχεδιασμό και την επιμέλεια του βιβλίου την έκανε ο κύριος Γιάννης Μαμάης. Περνάμε στον κύριο Πασχάλη Κυπρομιλίδη. Θα τον ακούσουμε προσεκτικά για όλα αυτά που έχει να μας πει. Χαίρομαι που βρίσκομαι μαζί σας απόψε για να τιμήσω τον φίλο μου Γιώργο Δαρδανό, με τον οποίο γνωριστήκαμε πριν πάρα πολλά χρόνια πάλι εδώ στην Άνδρο, στο πρώτο επιστημονικό συνέδριο που έγινε για τον Θεόφιλο Καϊρή, και από τότε μαθαίνω από τον Γιώργο σε πολλούς τομείς, αλλά κυρίως μαθαίνω για την Άνδρο και τον Καϊρή. Και αισθάνομαι ότι αυτό το νησί, το οποίο έχω επισκεφτεί μερικές φορές παλαιότερα, το γνωρίζω χάρη σε δύο ανθρώπους, τον Γιώργο Δαρδανό και τον αείμνηστο Δημήτρη Πολέμη, από τον οποίο έμαθα επίσης πάρα πολλά. Και αυτός είναι και ο κυριότερος λόγος που είμαι απόψε εδώ, ακριβώς για να τονίσω τη σημασία αυτού του έργου του Γιώργου Δαρδανού, ο οποίος δεν είναι μόνο ένας από τους πιο σημαντικούς και επιτυχημένους εκδότες στην Ελλάδα σήμερα, με τα ωραία βιβλία που εκδίδει ο εκδοτικός οίκος Gutenberg, αλλά είναι και ο ίδιος ένας στοχαστής, ο οποίος σκέφτεται και προσπαθεί να καταλάβει την ιστορία και τη συλλογική εμπειρία αυτής της νήσου και αυτής της χώρας. Και αυτό η φροντίδα της κατανόησης του τι έχει συμβεί στην ιστορική διαδρομή της κοινωνίας μας και της κοινωνίας της Άνδρου είναι και το κίνητρο για τη συγγραφή αυτού του θεατρικού έργου, το οποίο παρουσιάζουμε απόψε, το έργο με τον τίτλο «Κολυγάδες», στο οποίο ο Γιώργος Δαρδανός συνέγραψε σε συνεργασία με τον Μινά Βιντιάδη και αυτόν ένα άνθρωπο του θεάτρου. Λοιπόν, το βιβλίο. Το βιβλίο είναι ένα θεατρικό έργο, το οποίο όμως είναι και πολλά άλλα πράγματα συγχρόνως. Για να καταλάβουμε τι κρύβεται μέσα στις σελίδες αυτού του έργου, θα πρέπει να το κοιτάξουμε σε τρία επίπεδα. Πρώτα να πούμε κάτι, τι είναι το έργο αυτό, τι αντιπροσωπεύει. Να αναφερθούμε με δύο λόγια στην ιστορική υπόθεση που εμπνέει το έργο, ώστε να δώσει στους συγγραφείς την ευκαιρία να μεταπλάσουν δραματουργικά μια ιστορική συγκυρία, και τέλος να εκτιμήσουμε τον τρόπο που οι θεατρικοί συγγραφείς χειρίζονται το πρόγραμμα το θεατρικό το οποίο έχουν θέσει στους εαυτούς τους. Λοιπόν, το έργο, το θεατρικό έργο «Οι Κολυγάδες», ο Δημήτρης Μπαλής, ο Θεόφιλος Καϊρής και η άγνωστη επανάσταση της Άνδρου, όπως μας διευκρινίζει ο υπότιτλος, είναι ένα πατριωτικό ιστορικό δράμα. Έτσι το χαρακτηρίζει με ακρίβεια ο θεατρολόγος Βάλτερ Πούχνερ στην εισαγωγή την οποία έγραψε και η οποία προτάσσεται στο έργο. Στο πατριωτικό αυτό ιστορικό δράμα, το οποίο ανήκει σε ένα θεατρικό είδος που εξελίσσεται μέσα στην νεοελληνική λογοτεχνία ήδη από τα χρόνια της Ελληνικής Επανάστασης και με πολλές διακυμάνσεις μέσα στα χρόνια, άλλοτε με
λιγότερο και άλλοτε με μεγαλύτερη παραγωγικότητα, έχει παραγάγει μια θεατρική λογοτεχνία η οποία είναι και μέρος της αυτογνωσίας μας, είναι ένα μέσο για να γνωρίσουμε και να βιώσουμε τις ιστορικές εμπειρίες αυτής της χώρας. Στο έργο λοιπόν αυτό τονίζεται η σχέση του εθνικού απελευθερωτικού αγώνα, ο οποίος διεξάχθηκε για 10 χρόνια με την Ελληνική Επανάσταση και τον πόλεμο της ανεξαρτησίας, με το αίτημα της κοινωνικής απελευθέρωσης. Δηλαδή αυτό που μας λέει αυτό το βιβλίο ως ιστορικό πατριωτικό δράμα είναι ότι η Ελληνική Επανάσταση ήταν δύο πράγματα. Ήταν ένας αγώνας εθνικοπαλευθερωτικός, απελευθέρωση του ελληνικού λαού από τον τουρκικό ζυγό, ο οποίος είχε διαρκέσει για πολλούς αιώνες, αλλά συγχρόνως υπήρξε και ένας αγώνας κοινωνικής απελευθέρωσης. Ένας αγώνας για την ισότητα και τη δικαιοσύνη. Και αυτό το μήνυμα το επεξεργάζονται οι δύο συγγραφείς με αφορμή τα πραγματικά εξαιρετικά ενδιαφέροντα και σημαντικά γεγονότα της κοινωνικής επανάστασης, η οποία συντελέστηκε στην Άδρο με αφορμή την έκρηξη του αγώνα της ανεξαρτησίας, ως κατά κάποιον τρόπο η εμβάθυνση αυτού του αγώνα για την επίτευξη και της κοινωνικής απελευθέρωσης του αγροτικού πληθυσμού της Άνδρου. Αυτό είναι το έργο. Και από αυτή την προσέγγιση και την διαπραγμάτευση με τον δραματικό τρόπο με τον οποίο εκτυλίσσεται η δράση στο έργο στις 32 σκηνές που μας παρουσιάζουν οι συγγραφείς, εμφανίζονται μπροστά μας να βιώνονται οι πολλαπλές έννοιες της ελευθερίας. Και αυτό είναι το μήνυμα του έργου, ότι η ελευθερία έχει πολλές εσωτερικές πτυχές και για να επιτευχθεί αυτό το μέγιστο αίτημα των ανθρώπινων κοινωνιών για να μπορέσουν να συνυπάρξουν οι άνθρωποι σε κοινωνίες υποστοιχειώδεις συνθήκες πολιτισμένης διαβίωσης, χρειάζεται να πραγματοθούν αυτές πολλαπλές έννοιες της ελευθερίας. Για να παρουσιαστεί με τρόπο που να είναι δυνατόν να προσληφθεί από τον αναγνώστη, αλλά φυσικά και από τον θεατή, και θα ήταν καλύτερα απόψε να βλέπαμε το έργο παρά να μιλούμε γι' αυτό. Χρειάζεται αυτές οι προσδοκίες και τα ιδεώδη να τοποθετηθούν σε κάποια ιστορικά και κοινωνικά συμφραζόμενα. Και αυτά είναι η κοινωνία της Άνδρου και μάλιστα η κοινωνία η αγροτική της Άνδρου στην δεκαετία του 1820. Πώς ζούσαν οι άνθρωποι, ποιες ήταν οι δυσκολίες της ζωής, ο αγώνας για την επιβίωση, αλλά και οι ελπίδες τους, ελπίδες οι οποίες μπορούσαν να εκφραστούν με αγωνιστικό φρόνημα και να οδηγήσουν σε ανατροπές. Αυτή λοιπόν είναι η εικόνα η οποία αναδύεται από αυτό το έργο. Η υπόθεση στην οποία βασίζεται όλος αυτός ο προβληματισμός της θεατρικής μεταγραφής της ιστορικής εμπειρίας είναι η εξέγερση την οποία υποκίνησε στην Άνδρο και στον αγροτικό πληθυσμό ένας
κοινωνικός αγωνιστής, ο Δημήτρης Μπαλής, για τον οποίο όσα γνωρίζω, τα γνωρίζω από αυτά που έχω ακούσει από τον Γιώργο Δαρδανό, ήδη στο συνέδριο του 1984 και έκτοτε. Και αυτό μας προσφέρει μια πραγματικά εξαιρετική στιγμή μέσα σε όλο το μεγάλο δράμα της Ελληνικής Επανάστασης, γιατί εδώ στην Άνδρο βλέπουμε την κοινωνική πλευρά της Επανάστασης να παίρνει υπόσταση τελείως συγκεκριμένη. Και αυτό οφειλόταν προφανώς στον Δημήτρη Μπαλή και στον αδερφό του τον Λεωνάρδο, που συνέπραξε μαζί του στην υποκίνηση της εξέγερσης των αγροτών, των καλλιεργητών, των κολύγων, οι οποίοι διεκδίκησαν και προς στιγμή κατάφεραν να αρπάξουν τα χτήματα των γεωχτημόνων. Για να καταλάβουμε αυτή την πλευρά της γενικότερης ανατροπής που συντελείται στον ελληνικό κόσμο σε σχέση με τον αγώνα της ανεξαρτησίας. Είναι ένα σημαντικό επεισόδιο της Ελληνικής Επανάστασης, το οποίο δεν έχει προσεχθεί αρκετά και το οποίο δεν το βλέπει κανείς να εμφανίζεται με μεγάλη συχνότητα και στις γενικότερες ιστορίες της Ελληνικής Επανάστασης. Και αυτό είναι μια σημαντική συμβολή του Γιώργου Δαρδανού, ο οποίος για 40 τόσα χρόνια προσπαθεί πραγματικά να αναδείξει αυτή την κοινωνική πλευρά της Ελληνικής Επανάστασης, όπως η κοινωνική αυτή πλευρά παίρνει συγκεκριμένη υπόσταση με την δράση του Δημήτρη Μπαλή. Να πω και το εξής. Δεν είναι οι εκδηλώσεις αυτές των κοινωνικών αγώνων, των διεκδικήσεων της ανατροπής των ακραίων μορφών της ανισότητας, κάτι το οποίο προσυδειάζει είτε στην Άνδρο είτε στην Ελληνική Επανάσταση. Είναι ένα στοιχείο το οποίο το συναντάμε σε όλες τις επαναστάσεις, τις μεγάλες επαναστάσεις της νεωτερικότητας από τον 17ο αιώνα και ιδίως τον 18ο αιώνα και εξής, στη μεγάλη εποχή των επαναστάσεων. Το κοινωνικό αυτό στοιχείο, ιδίως ως προς την κατοχή και τον έλεγχο της γης, είναι πάντα παρόν. Κατεξοχήν χαρακτηρίζει την Γαλλική Επανάσταση, η οποία ήταν κυρίως αυτό. Η Γαλλική Επανάσταση ήταν κατά κάποιον τρόπο μια τηλεσκοπική εκδήλωση αυτού του αιτήματος. Ήταν ο Δημήτρης Μπαλής και η δική του η εκστρατεία για κοινωνική ισότητα σε γιγαντιαία κλίμακα. Και αυτό που πραγματικά στη Γαλλία δημιούργησε την επαναστατική δυναμική δεν ήταν τόσο η σύγκληση των γενικών τάξεων και η μεταβολή τους σε συντακτική συνέλευση και η άλωση της Βαστίλης το 14 Ιουλίου του 1789, αλλά ήταν το κύμα της αγροτικής εξέγερσης, το οποίο σάρωσε την αγροτική Γαλλία όταν πλέον οι αγρότες ξεσηκώνονται για να αρπάξουν τα χτήματα των γεωχτημόνων. Και αυτό δημιούργησε την κοινωνική δυναμική που συντήρησε την Επανάσταση και εκεί για περίπου 10 χρόνια και επέφερε βέβαια τις κοσμοϊστορικές αλλαγές και στη Γαλλία και στην υπόλοιπη Ευρώπη και κατ' επέκταση και στον κόσμο που συνδέονται με τα γεγονότα της δεκαετίας του 1790. Στην Ελληνική Επανάσταση έχουμε αντίστοιχα φαινόμενα, αλλά η περίπτωση της Άνδρου και του Δημήτρη Μπαλή είναι πραγματικά μια εμβληματική περίπτωση για το νόημα και την βίωση και την πράξη
των Επαναστάσεων. Γι' αυτό είναι σημαντικό αυτό το βιβλίο, γιατί με όλες τις ελευθερίες, τις οποίες ποιητική αδεία παίρνουν οι συγγραφείς, αναβιώνει ακριβώς αυτή την ιστορική εμπειρία. Και μέσα σε αυτήν οι συγγραφείς επιλέγουν να εντάξουν και μια άλλη μεγάλη μορφή της Άνδρου και της πνευματικής Ελλάδας, τον Θεόφιλο Καϊρή, τον οποίον παρουσιάζουν ως αφηγητή, ο οποίος αφηγείται την δράση και σε ορισμένες στιγμές συμμετέχει σε αυτήν, αφήνοντας να εννοηθεί ότι από τις διαφωτιστικές ιδέες του Καϊρή γίνεται μια σταδιακή διήθηση κατά κάποιον τρόπο μέσα στην κοινωνία και εμπνέεται και το κίνημα αυτό της ανατροπής της ανισότητας. Λοιπόν, το τρίτο στοιχείο το οποίο μπορεί κανείς να αναφέρει παρουσιάζοντας αυτό το βιβλίο είναι πώς χειρίζονται οι συγγραφείς το θέμα τους και με τι υλικό προσπαθούν να μεταφέρουν τις ιδέες και τα μηνύματα τα οποία αντλούν από αυτό το ιστορικό επεισόδιο. Σε αυτό το επίπεδο, δηλαδή το επίπεδο πραγματικά της θεατρικής παραγωγής, της μετάπλασης της ιστορικής εμπειρίας σε δραματικό λόγο, μπορούμε να παρατηρήσουμε πολλές αξιολογίες. Επιλογές των δύο συγγραφέων, όχι μόνο σε σχέση με την διαγραφή των χαρακτήρων, οι οποίοι διαγράφονται πολύ χαρακτηριστικά. Βέβαια, η αλήθεια είναι ότι οι συγγραφείς δεν κρύβουν ούτε τις προτιμήσεις τους, ούτε την στόχευση του όλου έργου. Και ορισμένες από τις προσωπικότητες των δραματικών προσώπων, όπως η προσωπικότητα του Γεωκτήμονα, εναντίον του οποίου στρέφονται οι εξεγερμένοι αγρότες, έχει και ένα στοιχείο καρικατούρας, ότι υπερτονίζονται τα στοιχεία τα οποία συνιστούν και συνθέτουν αυτή την απεχθή προσωπικότητα που προκαλεί εν τέλει με τη στάση του και την την κοινωνική διαμαρτυρία που θα εκφραστεί με την εξέγερση. Αλλά αυτό το οποίο είναι πολύ ενδιαφέρον, τουλάχιστον για έναν αναγνώστη που ενδιαφέρεται να καταλάβει και την κοινωνική πραγματικότητα, και το ακούσαμε εν μέρη και στην ανάγνωση που έκανε ο κύριος Βικτοράτος, είναι και η περιγραφή της καθημερινότητας των αγροτών. Αυτό που ακούσαμε, για παράδειγμα, για τα προϊόντα που πρέπει να προσφέρουν στον γεωκτήμονα, τον τρόπο της μεταχείρισης των κολύγων που βλέπουμε να εκτυλίσσεται στις σελίδες του έργου, τους δισταγμούς που προκαλεί η κοινωνική καταπίεση στον αποδέκτη της αδικίας, ώσπου να βρει το ψυχικό σθένος να εξεγερθεί κατά της αδικίας, όλα αυτά τα βλέπουμε να τα δραματοποιούν πάρα πολύ επιτυχημένα οι δύο συγγραφείς. Και προσωπικά βρήκα πολύ επιτυχημένη επίσης τη χρήση των πηγών, πώς από τις πηγές της εποχής όχι μόνο ακούμε απηχήσεις στο κείμενο, αλλά έχουμε και παραθέματα όπως το πολύ ωραίο και χαρακτηριστικό παράθεμα από τον Ρώσο-Αγγλο-Γάλλο, ένα σημαντικότατο κείμενο
κοινωνικής κριτικής που είναι από τις πιο χαρακτηριστικές πηγές της κοινωνικής διαμαρτυρίας μέσα στη φιλολογία του διαφωτισμού, που βρίσκουν τρόπο συγγραφής να το φέρουν στο προσκήνιο εντάσσοντας μερικές, μια στροφή από αυτό το έμετρο αφήγημα στην δική τους την δραματουργία. Επίσης, πάρα πολύ, το έχω πει στον Γιώργο Δαρδανό αυτό, μου άρεσε πάρα πολύ η χρήση του λαογραφικού υλικού του Ανδριακού στην διαμόρφωση του κειμένου, τόσο με τα γνωμικά, τη θυμοσοφία που εκφράζει ο καφετζής ο Νικολός, όπου γίνονται οι συναντήσεις που θα καταλήξουν στην εξέγερση, όσο και τα πολλά άλλα λαογραφικά στοιχεία, κυρίως οι στίχοι από τα δημοτικά τραγούδια τα οποία κατά καιρούς ακούγονται στο κείμενο. Έτσι εξηγείται αυτό που είπα και στην αρχή, ότι δεν είναι μόνο η αναπαράσταση της εξέγερσης του Μπαλί, αλλά είναι και ένας τρόπος να καταλάβει κανείς την κοινωνία της τουρκοκρατούμενης Άνδρου και τις παραδόσεις του τόπου, οι οποίες επέζησαν μέσα στον χρόνο, έφτασαν ως εμάς και μπόρεσαν να ενταχθούν σε αυτό το ιστορικό πατριωτικό δράμα, στην μακρά παράδοση της νεοελληνικής δραματουργίας. Λοιπόν, ευχαριστούμε τους δύο συγγραφείς για αυτό που πρόσφεραν σε αυτό το βιβλίο και ελπίζω να δούμε και την θεατρική παράσταση του έργου για να επιβεβαιωθούν όλες αυτές οι διαπιστώσεις τις οποίες σας παρουσίασα. Θα περάσουμε τώρα στην κυρία Σταθοπούλου Κωνσταντίνα, η οποία είναι σκηνοθέτηδα της θεατρικής ομάδας Γαβρίου. Το έθνος μας πήρε τα όπλα κατά των τυράννων του. 400 χρόνους ήμεθα σκλάβοι των Οθωμανών και τώρα εγίναμε ελεύθεροι. Δώσατε στο αίμα μας για την ελευθερία της πατρίδος. Εις όλα τα μέρη, οι Γραικοί πολεμούν για την ελευθερία των και μόνον εις τα νησιά, οι Κοτζαμπάσιδες δεν είδαν με καλό μάτι την Ανάσταση του γένους. Αυτοί είχαν πάντα το ένα τους και ήταν οι τεράστια τους με τους Οθωμανούς. Μαζί με τους Μπέιδες και τους Πασάδες μας καταπίεζαν, μας έπαιρναν το βιός μας, μας καταφρονούσαν, μας έδιναν, μας ρουφούσαν το αίμα μας, τζερεμέτιζαν και πλούτιζαν από τον ιδρώτα μας. Αυτοί οι σκλιάδες θέλουν να μας σκλαβώσουν και πάλι, καταλύοντες την ελληνική διοίκηση και καλούντες τον Καπουδάν Πασά να καταλάβει την ίσον μας. Το τι μας περιμένει, αν έρθουν οι Τούρκοι, το καταλαβαίνετε. Όχι μόνον θα χάσουμε την ελευθερία μας και θα τιμαστούμε εις τα όματα όλων των Ελλήνων και Ευρωπαίων, αλλά θα γίνομαι 3 φορές σκλάβοι από την πριν κατάστασή μας. Αυτό όμως δεν πρέπει να γίνει. Έχουμε την δύναμη να εμποδίσουμε το κακό, αλλά πρώτα πρέπει να βάλουμε νέα τάξη και να ιδρύσουμε νέο σύστημα εις τον τόπο μας. Η νήσος Άνδρος είναι και αυτή δημιούργημα της φύσεως, καθώς και όλος ο κόσμος. Αλλά όταν δημιουργήθη ο κόσμος, δεν υπήρχαν πλούσιοι και φτωχοί, μεγαλοκτήμονες και κολύγοι. Η ανισότης, η ανέχεια, η δυστυχία είναι δημιουργήματα όχι του υπέρτατου όντος, αλλά των κρατούντων. Εις την αρχαία Ελλάδα και εις τον άλλον κόσμον και προολίγων χρόνων εις την Γαλλίαν, εχύθη πολύ αίμα για να καταργηθούν τα προνόμια των αρχόντων και η ιεραρχική διατήρηση της κοινωνίας. Γιατί και εμείς κατά την παρούσαν στιγμή να μην αποτινάξομεν όχι μόνο των ζυγών των Τούρκων, αλλά και των αρχόντων. Ομιλούν διαρκώς οι τουρκοκοτσαμπάσιδες ότι έχουν δικαιώματα επί της ιδιοκτησίας των και των εαυτών μας,
τα οποία τάχα βγαίνουν από έγγραφα απαρασάλευτα. Αυτό δεν είναι σωστόν. Οι προπάτορες των αρχόντων μας ήλθαν στο νησί μας από άλλα μέρη ως κατακτητέ και με την βία ανεξουσίασαν το καλύτερο μέρος της γης, χωρίς να έχουν προς τούτο κανένα δικαίωμα περισσότερον από άλλους, εκτός από το δικαίωμα του ισχυροτέρου. Και άλλους μεν από τους εντοπίους ιδιοκτήτας και καλλιεργητάς εξόντωσαν και άλλους έκαμαν σκλάβους των. Οι σημερινοί λοιπόν άρχοντες, απόγονοι των κατακτητών και σφετεριστών της γης των πατέρων μας, κανένα δικαίωμα δεν έχουν να κρατούν αυτήν για την ειδική των ωφέλειαν και κατά τυράννευσιν και ελίστευσιν ημών. Ο καιρός της ελευθερίας μας ήλθεν. Ας αποτινάξουμε λοιπόν των ζυγών και ας καταργήσουμε τα προνόμια των αρχόντων μας. Όλοι οι Γρεκοί θα επικροτήσουν την πράξη μας και θα μας συντρέξουν στην απόφασή μας αυτήν. Ήρθεν η ώρα να καταργήσουμε την αθλειότητα, να απαλλάξουμε την κατάδια μας και να δώσουμε το παράδειγμα στους λοιπούς νησιώτας και στους άλλους Γρεκούς όπου στενάζουν από την αγροτική σκλαβιά. Η νίκη ανήκει εις ημάς, τους δουλευτές της, και όχι στους ολίγους τουρκάρχοντας που τυνέμονται με τον δίκαιο του ισχυροτέρου, το οποίον απέκτησαν από τους Φράγκους και τους Οθωμανούς κατακτητάς. Ο εθνικός αγών μας, δια να πάρει ουσιαστική σημασία, πρέπει να ολοκληρωθεί με την κατάργηση κάθε προνομίου και κάθε δικαιώματος, τα οποία υποβιβάζουν την πλειονότητα των γεωργών εις την κατάσταση του δούλου. Η ένωση φέρει την δύναμη και θα μας δώσει την εξουσία να εκτελέσουμε την απόφασή μας. Η κοινοκτημοσύνη δεν είναι ζορμπαλίκι, αλλά έργον δικαιοσύνης. Πρέπει να πάψουμε να είμεθα κολυγάδες, όπως επάψαμε να είμεθα ραγιάδες. Και αυτό είναι στο χέρι μας, αρκεί να μην δηλιάσουμε. Θα δουλεύουμε εις το εξής τα φέουδα, όλοι μαζί, και θα απολαβαίνει τον καρπόν των η κομμούνα μας και θα γίνεται δίκαιη μοιρασιά της οδειάς εις όλους τους δουλευτάδες ανάλογα με τον κόπον και τη δούλευσή τους. Δια όλα αυτά γίνεται η σύναξη εις την Μεσαριά, δια να λάβουμε από κοινού αποφάσεις. Το φέρσιμό μας αυτό θα μας κάνει πρωτολάτας εις τον δίκαιον αγώνα όλων των κολύγων και θα γίνει άκουσμα εις όλα τα μέρη της πατρίδος και εις όλο τον κόσμο και παντού θα μας επενέσουν και θα μας δώσουν δίκαιον. Νομίζετε ότι δύο αιώνες μετά τα πράγματα έχουν αλλάξει? Ούτε οι Κοτσαμπάσιδες, ούτε οι Αρχόντοι, ούτε οι Πασάδες και οι Σουητάνοι, αλλά ούτε και οι Ραγιάδες, οι κολίγοι του σήμερα, οι κολυγάδες, όπως τους είπαμε τότε, έπαψαν να υπάρχουν. Σε πιο σύγχρονη μορφή βεβαίως. Καληνύχτα σας. Ευχαριστούμε την κυρία Σταθοπούλου για την απαγγελία της και συνεχίζουμε με τον κύριο Ιωάννη Πίπα, ιστορικό και καθηγητή. Η παραπάνω έκφραση υπάρχει στη διακήρυξη της Μεσαριάς, η οποία ήρθε στην επιφάνεια από τον ιστορικό της άνδρου Δημήτρη Πασχάλη και παραδόθηκε στον ιστορικό Γιάννη Κορδάτο. Έκφραση που συμπυκνώνει το νόημα της ελληνικής επανάστασης. Να παύσουμε να είμαι θαραγιάδες. Προφανώς πρόκειται για ένα μήνυμα που δηλώνει ότι η ελληνική επανάσταση έχει εθνικοαπελευθερωτικό χαρακτήρα. Να παύσουμε να είμαι θακολυγιάδες, κολυγάδες. Με αυτή την έκφραση διευρύνεται το επαναστατικό μήνυμα του 21. Δηλαδή, ότι η ελληνική επανάσταση έχει και κοινωνικό περιεχόμενο και μάλιστα σε μια εποχή που στο ελληνικό χώρο η έννοια των κοινωνικών δικαιωμάτων ήταν σχεδόν ακατανόητη. Όταν ο Μάρξ το 1821 ήταν παιδί ακόμα και πρώτη κοινωνική επανάσταση, η κομμούνα του Παρισιού, μετά από 50 χρόνια έλαβε σάρκα και οστά. Προφανώς η διακήρυξη της Μεσαριάς είναι ένα πρωτοποριακό κείμενο για τα ελληνικά δεδομένα και μάλιστα για τα δεδομένα ενός μικρού κυκλαδίτικου νησιού, της Άνδρου, που μόλις έσπασε στις 10 Μαΐου του 1821 τα μεσαιωνικά και αναχρονιστικά δεσμά της Τουρκοκρατίας. Ο εφετινός εορτασμός των 200 χρόνων από την Ελληνική Επανάσταση
δίνει την ευκαιρία για αναστοχασμούς γύρω από τα επαναστατικά γεγονότα και γύρω από το ιδεολογικό της περιεχόμενο, το βασικό της όπλο. Γιατί επανάσταση χωρίς ιδεολογική θωράκιση δεν είναι επανάσταση, αλλά απλή εξέγερση προορισμένη να συντριβεί. Εφέτος, στα πλαίσια του εορτασμού των 200 χρόνων από την έκρηξή της, κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Gutenberg και το Τμήμα Θεατρικών Σπουδών του ΕΚΠΑ το αναχείρας θεατρικό, πατριωτικό και ιστορικό δράμα με τον τίτλο «Κολυγάδες», γραμμένο από τους Μινά Βιντιάδη και Γιώργο Δαρδανό, το οποίο δίνει τη δυνατότητα στον αναγνώστη να αναστοχαστεί και ο ίδιος τα γεγονότα. Θέμα αυτού του θεατρικού ιστορικού δράματος, η κυοφορία της Ελληνικής Επανάστασης στην Άνδρο και η εξέγερση των Γολυγάδων. Έτσι, η Επανάσταση στην Άνδρο δεν έχει μόνο εθνικό απελευθερωτικό χαρακτήρα, αλλά και κοινωνικό. Κολύγει κατά Κοτζαμπάσιδων. Δύο πρόσωπα μέσα σε αυτό το θεατρικό έργο φαίνεται να είναι οι επαναστατικοί καθοδηγητές του λαού της Άνδρου. Πρώτο πρόσωπο, ο Θεόφιλος Καΐρης, ανδριώτης, φιλόσοφος, κληρικός, παιδαγωγός, διαφωτιστής και διευθυντής της Ακαδημίας των Κηδωνιών, δάσκαλος του γένους και μέλος της φιλικής εταιρείας, με πρωτοβουλία του οποίου κηρύχθηκε η Επανάσταση της Άνδρου στις 10 Μαΐου του 1821. Δεύτερο πρόσωπο, ο Δημήτρης Μπαλής, ένας απλός λαϊκός επαναστάτης, με κάπως περιορισμένη μόρφωση, που πρωτοστατεί στις επαναστατικές διαδικασίες και με την εξέγερση των Κολυγάδων, στην οποία πρωτοστάτησε, δίνει στην Επανάσταση και κοινωνικό περιεχόμενο. Αυτή η εξέγερση των Κολυγάδων υπό την ηγεσία του Μπαλή, ο οποίος συγκρότησε μια όχι ευκαταφρόνητη στρατιωτική δύναμη και κατέλαβε προσωρινά για 6 περίπου μήνες την εξουσία. Οι επαναστάτες κολύγοι σε λαϊκή συνέλευση στη Μεσαριά έκαψαν τους τίτλους ιδιοκτησίας των Κοτζαμπάσιδων και προχώρησαν στη σύνταξη μιας επαναστατικής προκήρυξης, της διακήρυξης της Μεσαριάς, την οποία το διάβασε η κυρία προηγουμένως, με την οποία γη περιήλθε στους κολύγους και που καθιέρωσαν ένα σύστημα κοινοκτημοσύνης και συνδιαχείρισης. Σε αυτή τη διακήρυξη Μεσαριάς για πρώτη φορά χρησιμοποιείται ο όρος, το ακούσαμε προηγουμένως, κομμούνα, για να δηλώσει την κοινοκτημοσύνη που επαγγέλλονταν οι Κολυγάδες. Επίσημα αυτός όρος θα χρησιμοποιηθεί στα γεγονότα του Παρισιού το 1871, τα γνωστά με το όνομα κομμούνα του Παρισιού. Ύστερα από αυτές τις εξελίξεις, οι τουρκολάτρες άρχοντες της Άνδρου, πανικόβλητοι, κάλεσαν σε βοήθεια τον τουρκικό στόλο. Αλλά ο επαναστατημένος λαός της Άνδρου εξουδετέρωσε αυτή την απειλή και διακόμπευσε 2 κοτζαμπάσιδες, τον Τελεγραμμάτικα και τον Μπέτα, τον αποκαλούμενο Ψηροφωνιά, και έκαψε τους πύργους τους. Στη συνέχεια οι Κοτζαμπάσιδες απευθύνθηκαν στην προσωρινή ελληνική διοίκηση και ο αρμοστής των ίσων μεταξάς κατόρθωσε να πείσει τους Κολυγάδες να εγκαταλείψουν τους Μπαλίδες, Δημήτρη και Λεωνάρδο, και έτσι τους συνέλαβε και σιδηροδέσμιους τους έστειλε στην Ερμιόνη, όπου καταδικάστηκαν σε θάνατο δια αποχωνισμού. Οι αντίπαλοι όμως του Μπαλί δεν αρκέστηκαν στη φυσική και πολιτική του εξόντωση. Ήθελαν να εξαφανίσουν και το επαναστατικό του μανιφέστο, τη διακήρυξη Μεσαριάς, πράγμα που το κατόρθωσαν ως ένα βαθμό, αφού ανασύρθηκε από την αφάνεια, από τον ιστορικό της Άνδρου Δημήτρη Πασχάλη, έναν ολόκληρο αιώνα αργότερα, αλλά και από αφισβητήθηκε η γνωσιότητά του, αφού μόνο ένα αντίγραφο διασώθηκε. «Ουνουστέστης, νουλουστέστης». Ανάλογα με του Μπαλή, επαναστατικά κινήματα με κοινωνικό περιεχόμενο κατά τη διάρκεια της Επανάστασης παρουσιάστηκαν και αλλού. Πρόκειται για τοπικά κινήματα με λαϊκό χαρακτήρα που αμφισβήτησαν την εξουσία των τοπικών Κοτζαμπάσιδων, όπως του Λουκούργου λογοθέτη στη Σάμο και του Αντώνη Οικονόμου στην Ίδρα. Ο Λουκούργος λογοθέτης, μέλος της φιλικής εταιρείας, κήρυξε την Επανάσταση στη Σάμο και ηγήθηκε του επαναστατικού κινήματος των Καρμανιόλων, το οποίο κίνημα αντιτάχθηκε στον κοτζαμπασισμό της Σάμου. Ο πλοίαρχος Αντώνης Οικονόμου
κινητοποίησε τα πληρώματα των πλοίων και κατέλαβε το στόλο των Ιδραίων εφοπλιστών και τους ανάγκασε να προσχωρήσουν στην Επανάσταση. Το πλήρωσε και αυτός με τη ζωή του. Το ισχυρό λαϊκό έρισμα που είχε ο πρώτος κυβερνήτης Ιωάννης Καποδίστριας οφείλεται κυρίως στην πρόθεσή του να διανύμει τις εθνικές γέες σε ακτήμονες καλλιεργητές, ώστε να δημιουργηθούν οι οικονομικές προϋποθέσεις και να χειραφετηθούν πολιτικά και να ελευθερωθούν πραγματικά από τις δημοκρατίες οι πρώοι Ραγιάδες. Η δολοφονία του Καποδίστρια συνδέεται σε μεγάλο βαθμό με αυτή την πολιτική του πρόθεση, να διανύμει τις εθνικές γέες, η οποία πρόθεση, εάν είχε υλοποιηθεί, θα έδινε ένα γερό χτύπημα στον κοντζαμπασισμό. Το γεγονός ότι η Ελλάδα δεν απέκτησε μέχρι τις μέρες μας κτηματολόγιο, δεν είναι άσχετο με το πρόβλημα διανομής των εθνικών γεών. Ανάλογο κίνημα με αυτό του Μπαλή είναι αυτό του Μαρίνου Αντίπα για την απαλωτρίωση και διανομή στους καλλιεργητές Θεσσαλούς, κολύγους των παλαιών τουρκικών τσιφλικιών. Και ο Μαρίνος Αντίπας το πλήρωσε με τη ζωή του. Οι συγγραφείς αυτού του θεατρικού ιστορικού δράματος, Μινάς Βιντιάδες και Γιώργος Δαρδανός, στηρίζονται σε συγκεκριμένες ιστορικές πηγές, τις οποίες μνημονεύουν μέσα. Σχεδόν οι περισσότερες από τις 32 σκηνές στηρίζονται σε ντοκουμέντα και μάλιστα σε αυτούσιες εκφράσεις, οι οποίες παρατίθενται στο στόμα των ηρώων. Αλλά ταυτόχρονα η όλη σκηνοθεσία και η πλοκή του ιστορικού δράματος είναι προϊόν της δημιουργικής τους φαντασίας. Διαβάζοντας κανείς αυτό το θεατρικό ιστορικό δράμα, αισθάνεται να ζει στην ατμόσφαιρα των επαναστατικών γεγονότων στην Άντρου και κατά την κυοφορία τους και κατά την εξέλιξή τους. Το παρελθόν και το παρόν στη σκηνή εναλλάσσονται. Το παρελθόν όταν οι συγγραφείς χρησιμοποιούν την αφήγηση με την παρουσία επί σκηνής ενός αφηγητή. Το παρόν με τη δράση των ηρώων του ιστορικού δράματος. Ήρωες Θεόφιλος Καΐρης, Δημήτρης Μπαλής, Λεωνάρδος Μπαλής, Σταμάτης Ψωμάς, Γιαννούλης Δημητρίου, Νικολός, Άρχοντας, Γιώργος, Χωρική, Ευαλθία Καΐρη, Παπάς, Λενιό, Μεταξάς, Λεόντιος Καμπάνης. Εκτός από τα δύο κύρια πρόσωπα, τον Καΐρη και τον Δημήτρη Μπαλή, κέριος είναι ο ρόλος του Σταμάτη Ψωμά, στον οποίο θα αναφερθώ, ο οποίος επέστρεψε στην Άνδρο ως γραμματέας του επαρχείου και ταυτόχρονα υπήρξε ο ιδεολογικός καθοδηγητής του Μπαλή. Ο Σταμάτης Ψωμάς ήταν σπουδασμένος στην Ευρώπη με ριζοσπαστικές και δημοκρατικές αρχές. Ήταν ο παδός του Γάλλου επαναστάτη Γράχου Μπαμπέφ. Ποιος ήταν ο Μπαμπέφ? Ο Μπαμπέφ ήταν ένας δημοσιογράφος κατά τη διάρκεια της Γαλλικής Επανάστασης και δημιούργησε το κίνημα των ίσων στη Γαλλία. Αλλά ήρθε στο τέλος σε σύγκρουση με το καθεστώς της Γαλλικής Επανάστασης. Ο Μπαμπέφ πήρε το όνομα Γράχος ως φόρο τιμής στους δύο Ρωμαίους κοινωνικούς μεταρρυθμιστές, τον Τιβέριο και τον Γάιο Γράχο. Το 1797 ο Μπαμπέφ παραπέφθηκε σε δίκη και καταδικάστηκε σε θάνατο και κατατομήθηκε στη Βαντόν της Γαλλίας. Ο Σταμάτης Ψωμάς φαίνεται ότι ήταν επηρεασμένος από το κίνημα των ίσων του Μπαμπέφ. Διαβάζοντας κανείς τη διακήρυξη της Μεσαριάς, αντιλαμβάνεται κανείς ότι αυτή την επιρροή, αυτή ήταν επιρροή, ήταν επρόκειτο για μια επιρροή του κινήματος των ίσων του Μπαμπέφ. Σε πολλές σκηνές αυτού του ιστορικού δράματος βλέπουμε την παρουσία του Επιτρόπου του Αμολόκου Γιαννούλη Δημητρίου, που ήταν ο αρχηγός της Αρβανιτόφωνης Άνδρου. Μας αφορά άλλωστε εδώ, γιατί βρισκόμαστε στην Αρβανιτόφωνη περιοχή. Ο Γιαννούλης Δημητρίου ήταν μέλος της Φιλικής Εταιρείας, ήταν ένας από τους ένθερμους πρωτεργάτες της έκρηξης Ελληνικής Επανάστασης στην Άνδρο το Μάιο του 1921. Αλλά στη συνέχεια συνεχίζει την επαναστατική του δράση, αφού οργάνωσε και τροφοδότησε δύο εκστρατευτικά σώματα. Να σημειώσουμε ότι όλο τον εισυπηρεμένο στην Επανάσταση, αλλά οργανωμένα εκστρατευτικά σώματα μόνο από τον Αμόλοχο υπό την ηγεσία του Γιαννούλη Δημητρίου οργανώθηκαν. Το
Το πρώτο εκστρατευτικό σώμα υπό τη διοίκηση του γιού του τέθηκε κάτω από τις διαταγές του Δημητρίου Υψηλάντη και πήρε μέρος στις επιχειρήσεις της πολιορκίας Τριπολιτσάς. Ενώ το δεύτερο εκστρατευτικό σώμα που οργάνωσε ο Γιαννούλης Δημητρίου πήρε μέρος στις επιχειρήσεις πολιορκίας Καρίστου. Διακριτή μέσα στις θεατρικές σκηνές είναι η παρουσία της Ευανθίας Καΐρη, της αδελφής του Θεοφίλου Καΐρη και της μαθήτριάς του. Πρόκειται για την πρώτη μορφωμένη Ελληνίδα, η οποία αλληλογραφεί με τον Αδαμάντιο Κοραή στο Παρίσι. Ο Κοραής, απευθυνόμενος στον Αλέξανδρο Βασιλείου στη Σμύρνη, εκφράζει την ικανοποίησή του για την Ευανθία Καΐρη και για το γεγονός ότι και οι γυναίκες συμμετέχουν στη μορφωτική ανέλυξη του νεοελληνικού έθνους. Ήταν ένα μεγάλο αισιόδοξο μήνυμα ότι μια τόσο μορφωμένη Ελληνίδα και τόσο νέα. Άλλωστε στα χωριά μας επιχωριάζει το όνομα Ευανθία. Πρόκειται για την Ευανθία Καΐρη που προς τιμή της δίναν το όνομα στα κορίτσια. Υποστηρικτής των Κοτζαμπάστιδων φαίνεται ο Λεόντιος Καμπάνης. Είναι βέβαια ένα από τα ενάνδρο μέλη της φιλικής εταιρείας, αλλά αντιτάχθηκε στο κίνημα του Μπαλί και υπερασπίστηκε τους ανδριώτες Κοτζαμπάστιδες και κυρίως αντέκρουσε με επιμονή την κατηγορία ότι ζήτησαν τουρκική παρέμβαση για να ανατρέψουν το κίνημα του Μπαλί. Συγκεκριμένα γράφει: «Είναι ψευδές ότι πρόκριτοι της Άνδρου απεφάσισαν να υποτάξωσιν την ίσονη στον μπασάν του τουρκικού στόλου, ετοιμάσαντες τα αναγκαία βοηδέλα και λοιπά δια την προσκύνηση. Οι Άνδροι μάλιστα εδείχθησαν προθυμότεροι των λοιπών νησιωτών εις τα συσφοράς κατά των εχθρών του ελληνικού στόλου». Ο Λεόντιος Καμπάνης, ο οποίος υπήρξε και μαθητής του Καΐρη, είναι και ο πρώτος μεγάλος του διώκτης, όταν αργότερα τον κατήγγειλε στην Ιερά Σύνοδο για την αίρεση της Θεοσέβειας. Αυτό όμως είναι μια άλλη υπόθεση, δεν είναι του παρόντος. Διαβάζοντας το Αναχήρας ιστορικό δράμα, μου ήρθαν στη μνήμη μου οι εικόνες των ηρώων του 21 μέσα στη σχολική αίθουσα του μονοθέσιου δημοτικού μου σχολείου. Γύρω-γύρω κορνιζαρισμένες οι εικόνες των ηρώων του 21. Καραϊσκάκης, Ανδρούτσος, Κολοκοτρώνης, Κανάρης, Μιαούλης και τόσοι άλλοι γνωστοί σε όλους μας. Σε μια ηλικία, την παιδική, που η ιστορική μου συνείδηση υποχρεωτικά περνούσε μέσα από το μύθο. Ήταν φυσικό αυτοί οι ήρωες μέσα μου να πάρουν μυθικό χαρακτήρα. Τους αντιλαμβανόμουν περίπου σαν χριστιανούς Αγίους. Με το πέρασμα όμως το χρόνο το τοπίο άρχισε να ξεκαθαρίζει. Και με την ενηλικίωση. Αυτοί οι ήρωες γίνονταν άνθρωποι, αλλά άνθρωποι πιο σημαντικοί από τους κοινούς ανθρώπους. Ποτέ δεν είχα υποψιαστεί ότι μέσα στην εκπαιδευτική διαδικασία γινόταν μια διαδικασία ηρωοποίησης και επομένως μυθοποίησης των αγωνιστών του 21. Εκπαιδευτική διαδικασία όμως εντελώς αναγκαία, προκειμένου να οικοδομηθεί το αναγκαίο εθνικό αφήγημα για να οικοδομηθεί το σύγχρονο νεοελληνικό εθνικό κράτος. Με την ενηλικίωσή μου όμως άρχισε η ιστορία να μην είναι πια μύθος, αλλά μια πραγματικότητα με πολιτικές προεκτάσεις βαθιά μέσα στο παρελθόν, αλλά που εξυκνούνται ως τις ημέρες μας. Ακριβώς αυτό προσφέρει το Αναχήρας βιβλίο που παρουσιάζουμε σήμερα, τον Δαρδάνου και Βιντιάδη. Απομυθοποιεί πλήρως την ιστορική πραγματικότητα που αφορά την Ελληνική Επανάσταση και δίνει στον αναγνώστη του τη δυνατότητα να αναστοχαστεί και ο ίδιος τα τότε ιστορικά γεγονότα, χωρίς όμως το ελάχιστο να μειώνει τον ηρωικό χαρακτήρα του 21. Το 21 είχε πράξεις εξαίρετου ηρωισμού και θυσίας, αλλά και πράξεις μοναδικής αθλειότητας και πολιτικής ιστροβουλίας, όπως συμβαίνει πάντοτε στην πολιτική ζωή. Αυτή είναι η αλήθεια. Γι' αυτό με την ευκαιρία του εορτασμού των 200 χρόνων, καιρός είναι εμείς, είναι ο Έλληνας, ως λαός, αλλά και ατομικά ο καθένας μας να ενηλικιωθούμε μεταφορικά και να αντικρίσουμε την ιστορική πραγματικότητα νυφάλια.
να γίνει η ιστορική πραγματικότητα κτήμα ΕΣΑΗ, όπως λέει ο Θουκυδίδης. Αφού γκραζόμενοι το παρελθόν μας, να κοιτάξουμε προς το μέλλον. Να αποκτήσουμε δηλαδή ιστορική εμπειρία. Να μην πάθουμε ότι έπαθαν οι Τούρκοι το 21. Δηλαδή το σουλτανικό καθεστώς αδυνατούσε να αντιληφθεί τη σημασία της ελληνικής επανάστασης. Γι' αυτό και απέτυχαν να την αντιμετωπίσουν. Την αντιλαμβάνονταν ως μια συνηθισμένη ελληνική εξέγερση με ρωσική υποκίνηση, όπως ήταν τα ορλοφικά και το κίνημα του Κατσόνη. Το ίδιο λάθος συνεχίζουν να κάνουν ακόμα και σήμερα ορισμένοι Τούρκοι ιστορικοί. Ονομάζουν ακόμα το 21 εξέγερση του Μοριά και όχι επανάσταση. Ένα όμως πράγμα απομένει για να ολοκληρωθεί το έργο του Μινά Βιντιάδη και του Γιώργου Δαδανού. Το είπε και ο κύριος Κιτρομιλίδης. Αυτό το ιστορικό δράμα που παρουσιάζουμε σήμερα, να το δούμε ζωντανό πάνω στη σκηνή. Τότε θα έχει ολοκληρωθεί πλήρως αυτή η προσπάθεια. Θέλω και να προσθέσω και κάτι. Το επώνυμο Μπαλής υπάρχει ακόμα, γιατί περάσαν στην Τίνο οι Μπαλίδες, υπάρχει ακόμα στην καρδιά της Τίνου. Και μάλιστα έχω διαπιστώσει ότι υπάρχει και το όνομα Ανδριανή που προέρχεται από την Άνδρο. Εκθυλιγωνίας. Προέρχεται από την Άνδρο. Υπάρχουν ακόμα. Τους έχω γνωρίσει, αλλά δεν γνωρίζουν κατάγονται από την Άνδρο, ούτε έχουν καμιά σχέση με τους Μπαλίδες. Έχουν αποκοπεί από αυτά τα πράγματα. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Πλυπά για την ανάλυση και για όλες τις παρατηρήσεις του. Θα θέλαμε να καλέσουμε τον κύριο Βαγγέλη Μαμάη, πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Άνω Γαβρίου. Θα ήθελα να σας καλωσορίσω κι εγώ ως συνδιοργανωτής αυτής της εκδήλωσης απόψε εδώ, ως πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας Άνω Γαβρίου, να συγχαρούμε τον κύριο Γιώργο Δαρδανό και τον κύριο Μινά Βιντιάδη για αυτό το βιβλίο που έγραψαν, η ιστορία του τόπου μας, πρέπει να την γνωρίζουμε. Και μας τα ανέλησε πολύ όμορφα και ωραία εδώ ο κύριος Ιωάννης Πίπας. Και να με συγχωρέσετε που δεν μπόρεσα να είμαι από την αρχή της παρουσίασης εδώ, γιατί ως πυροσβέστης εκτελούσα το καθήκον μέχρι πριν λίγο. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Καλέσουμε τον εκδότη των εκδόσεων Gutenberg, κύριο Γιώργο Δαρδανό, ο οποίος έχει γράψει και το έργο «Οι Κολυγάρες» μαζί με τον κύριο Βιντιάδη. Εγώ θα μίλησω για το βιβλίο. Όποιος δεν το έχει πάρει, θα υπάρχει να το πάρει τιμή σε ένδεικεν. Ή αν δεν φτάσουν, να το ζητήσετε το βιβλιοπωλείο μας στην Αθήνα, θα είναι δωρεάν αυτή η προσφορά. Αγαπητοί μου συμπατριώτες, λυπάμαι γιατί όσοι έχουν καταστήματα εδώ είναι υποχρεωμένοι για 35-40 μέρες να βγάλουν τα προστοζήν για όλο τον χρόνο. Δεν μπορεί να είναι μαζί μας. Ίσως στο θεατρικό στο έργο γίνει το χειμώνα και το παρακολουθήσω. Εγώ γεννήθηκα στο Άνω Γαβρίου της Άνδρου. Το σπίτι μου ήταν τέταρτο από το βούτο επάνω, το τέταρτο σπίτι. Το μικρότερο και το πιο ταπεινό σπίτι της Άνδρου. Δεν είχε κάτω δάπεδο, είχε χώμα, δεν είχε παράθυρα, είχε τσίγκους, δεν είχε φως, δεν είχε νερό, δεν είχε φαγητό. Πήγα σχολείο στο Άνω Γαβρίου, είμαστε 56 παιδιά, σε ένα παλιό καφενείο, όπου μια παλιά πιατοθήκη έπαιζε το ρόλο δίκην βιβλιοθήκης. Στη βιβλιοθήκη αυτή υπήρχαν δύο βιβλία. Ένας Καζαμίας και μία ολιγοσέλιδη περίληψη ονειροκρίτη. Κανένα άλλο βιβλίο. Τίποτα άλλο. Η δασκάλα έχει πάρει και άδεια για να πάει να γεννήσει το παιδί της. Ήταν και παιδιά μεγάλα λόγω του πολέμου. Μερικές ξύβανε την καρέκλα και βγάζανε από κάτω λίγη ψάθα για να καπνίσουνε. Χαμός. Μια μέρα με τον γιο την Δονάς μου, την παρακαλέσαμε κρυφά τον άντρα της και μας μάζεψε 20 αυγά. Τα κατεβάσαμε στο Γαβρίο, μας είχαν φέρει ένα σχολικό βιβλίο της τετάρτης τάξης για να βρούμε κάπου και εκεί. Στον δρόμο μας πάσανε 2-3 αυγά, τα χρωστάμε ακόμα εκεί στο κύριο καμπεράκι.
τότε μου καρφώθηκε στο μυαλό η καταγωγή μου από την Ίδρα και από το Άνω Γάβριο της Άνδρου. Ναι, είναι τιμή αυτό. Και πάντοτε είχα σαν όνειρο να υπάρχει μια βιβλιοθήκη με πάρα πολλά βιβλία και να ψάχνω και να αναζητώ και να... Και δεν μ' άρεσαν οι άνθρωποι που είχαν μια σκέψη, οι άνθρωποι των ενός βιβλίου, οι άνθρωποι της μιας της σχηματικής σκέψης, της σκέψης που δεν οδηγεί πουθενά, όπου σε κάνουν να δέχεσαι τα πάντα χωρίς να έχεις τη δική σου γνώμη. Ήρθα στην Αθήνα, πήγα στο σχολείο, ένας μεγάλος Έλληνας, γιατί με γνώρισε στη δουλειά μου, ένα τυπογράφος, ο Ζωλώτας, ανέλαβε όλα μου τα έξοδα. Σπουδάσα και τυπογράφος εκδότης. Και τότε έτυχε να γνωρίσω μερικούς ανθρώπους. Πήγαινε στο βραδινό βαρβάκιο, δηλαδή εκεί στέγασταν το σχολείο μας και ήταν και πάρα πολλοί δάσκαλοι από το ημερήσιο βαρβάκιο. Εκεί γνώρισα μεγάλο καθηγητή του Μαρκαντώνη και μας έμαθα να αγαπάμε το βιβλίο, να φτιάξουμε την βιβλιοθήκη της τάξης. Και όταν αργότερα έγινε αντιπρόεδρος στο διαφορετικό συμβούλιο της Εθνικής μας Βιβλιοθήκης, ένα άτομο, εάν βρισκόταν στη βιβλιοθήκη, ήταν ο Γιάννης Μαρκαντώνης. Αυτός μου άλλαξε, βρήκε ακριβώς αυτό που εγώ ήθελα να κάνω. Έκτοτε ασχολήθηκα πολύ με τις βιβλιοθήκες. Ξεκίνησα από τον Όθωνα, ο οποίος έφτιαξε ένα διάταγμα να γίνονται βιβλιοθήκες, δεν έγιναν. Μετά διορίστηκα την πρόεδρο στο Υποστικό Συμβούλιο της Εθνικής μας Βιβλιοθήκης. Ήμουνα εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Βιβλιοθήκη της Αλεξάνδρειας. Πήγα στην Ευρασία για αυτό το θέμα Ευρώπη και Ασία. Ασχολήθηκα με την Αγία Κατερίνη στο Ρωσινά για να γίνω βιβλιοθήκες. Έκδωσα πάρα πολλά βιβλία για το βιβλίο. Ένα μάλιστα που κυκλοφορεί τώρα, θα διδαχθεί στο Χάρβαρντ, μου έκανε τον πρόλογο ο κύριος Προκόπης Παυλόπουλος. Έχει 58 καθηγητές από όλο τον κόσμο, μέχρι και ο ΕΚΟ γράφει μέσα. Πώς θα δηλαδή το μέλλον του βιβλίου. Γιατί αυτό το πράγμα εδώ, έχετε κάνει μαραφέτε από αυτά. Ποιο? Κάνα κινητό. Να, αυτό εδώ είναι ένα σκουπίδο τενεκές, που έχει και διαμάντια μέσα. Και όλοι νομίζουμε ότι αν παρκάρουμε ένα παιδί σκουπιδοντεϊκέ θα έχουμε αποτελέσματα. Δυστυχώς. Αυτό είναι που θα πρέπει να το προσέξουμε πάρα πολύ. Μετά είχαμε πάνω απ' όλα μέσα μου υπήρχε, έβαζα στόχους. Ένας στόχος μεγάλος ήταν οι άνδρες. Ήταν πάντα οι άνδρες της ιστορίας, του πολιτισμού, του περιβάλλοντος, της παιδείας. Με έναν φωτισμένο δάσκαλο εδώ, που αν δεν υπήρχε εδώ, δεν ήξερε ένας άνθρωπος να γράψει ένα υπόμνημα στο Υπουργείο, λεγόταν Απόστολος Νταΐς, είναι από τα παιδιά του κανένα, δεν θα αναπόψει. Αυτός ο δάσκαλος λοιπόν, τον είχαν στείλει εδώ για πολιτικούς λόγους και ήταν απομακρυσμένο και δασκάλα η γυναίκα του. Λιάννα, είσαι εδώ? Δεν είσαι, βρε. Έχει γράψει ένα ροπήμα, Λιάννα, για αυτό το δάσκαλο. Πήγαμε λοιπόν, εγώ έκανα γραμματέα τότε την κυρία Παπανδρέου τη Βάσο. Πήγαμε μαζί με τον Απόστολο και είδαμε τον τότε υφυπουργό παιδείας, πατέρα του δημάρχου σήμερα, Πειραιώς. Και λέει, εδώ ξεχάσατε να βάλετε υπέροχο κ. Καραμαλής, δεν θα βάλετε το γυμνάσιο του Γαβρίου της Άνδρου. Και την μπήκε αυτό εδώ. Έκτοτε, εγώ δεν έχω παιδιά εδώ, ασχολήθηκα πάντα. Γιώργη, πετρέλαιο δεν έχει. Γιώργη, έγινε το καλοκαίρι το σχολείο και το χειμώνα έχει υγρασία. Θέλουμε φυσοτέ, θέλουμε υποπτικά μέσα. Γιώργη, δεν έχουμε βιβλία. Και δεν σου λέγει ότι πρέπει. Γιώργη, διέταση συνέχεια πάντα. Το ξέρετε πάλι. Έκτοτε, ως υπεύθυνος για τις βιβλιοθήκες στην Ελλάδα με τον Αρσένη, έφτιαξα μια σπουδαία βιβλιοθήκη στο Γαβρίο. Και θα σας πω ακόμα ότι δεν διορίστηκε ποτέ. Απελήφθησαν οι βιβλιοθήκων νόμοι και έγιναν αποθήκες στα βιβλία. Και μπορώ να πω ότι δεν υπάρχει το ανάλογο ενδιαφέρον από την σχολική κοινότητα, ώστε να φύγουμε από το ένα και μοναδικό βιβλίο, από το βιβλίο Κοράνι της εκπαίδευσης και να πάμε στη διαφορετική άποψη, όπου θα βάλεις
ένα θέμα, θα αναπτύξει ένα θέμα, για θα ρωτάς κάτι και θα ψάχνει να βρεις 2, 3, 4, 5 πηγές. Υπάρχει η αντίστοιχη παπαγαλή απέναντι τη αντίχριστα πράγματα κλπ. Κάποια στιγμή ο αδερφός μου ο Γιάννης οραματίστηκε να φτιάξει το Γαύριο ένα πνευματικό κέντρο, το παλιό σχολείο που είναι τύπου νεοκλασικού. Εκεί λοιπόν θα συνεχιζόταν η παραδοσιακή μουσική που κάνει αυτό το υπέροχο παιδί ο Λαρίος. Έχει αυτή τη στιγμή, η άνδρος έχει synthesizer η υπόλοιπη, εδώ έχει 6 λαούτα επαγγελματικά. Όμως του έκανα ένα κακό, το κατέστρεψα. Του είπα όταν ακούει τραγούδια γειτονισιώτικα να μην τα παίζει. Και όταν του λένε ζητάνε, είσαι παρακτά βιολί και φεύγει, δεν μπορεί να δουλέψει το παιδί. Λοιπόν, ο Γιάννης, ο αδερφός μου, αυτός ο οραματιστής, ο πανμέγιστος δεξιοτέχνης του όμορφου βιβλίου, σκέφτηκε να φτιάξουμε το Γιάννη τον Πίπα που μίλησε. Ήταν διευθυντής του ενστιγμάτος του Σίμωνος Καρά, που μάζευε τα τραγούδια τότε και τον λαϊκό πολιτισμό. Αυτός ο άνθρωπος τον έβαινε στο αυτοκίνητο, ζαλιζότανε και τον έβαζε στο γαϊδούρι και τον πήγαινε στην Άρη. Χιλιόμετρα. Είχαμε μια μπομπίνα, ξέρετε αυτά τότε. Τον πήγα 20 φορές. Μετά φέραμε τη δόμηνα της Σαμίου. Σταύρο, το θυμάσαι? Ο Σταύρος τότε, ένα παιδί από το χωριό, φοράει μια φανέλα της Brighton και πώς έπαιζε το πόδι του. Το θυμάσαι, Σταύρο? Το παπούτσι ήταν σκισμένο και η σόλα άνοιγε για να δεις. Και έπαιξε το μάρς του Γαμπρού εκεί και έγινε χαμός. Αυτό είναι το CD, υπάρχει. Το έχουμε προσφέρει να το βγάλουμε, να το έχει ο κάθε ανδριώτης. Γιατί η μουσική της άνδρου δεν ξέρω αν είναι καλύτερη. Είναι διαφορετική από όλα τα νησιά. Και θα σου το εξηγήσω και το ίδιο που ετοιμάζω. Θέλει ο Γιάννης τότε να φτιάξουν σχέδιο μέσα, να υπάρχει θεατρικό τμήμα, να υπάρχει μια βιβλιοθήκη με 7.000, 10.000 βιβλία και με ένα βιβλιοθήκο νόμο θα τον πληρώναμε εμείς. Επίσης, θα είχε αθλητικές δραστηριότητες και ακόμα δημοτικό τραγούδι και χιλιάδες τέτοια πράγματα. Και τότε επενέβη ο Δεσπότης και το ήθελα να το κάνει η αποθήκη της Εκκλησίας και του είπα τι θα βάλετε μέσα, την Πολυμπήθρα. Τώρα έρχονται αυτοί στο βιβλίο αυτό που έκανα, διαπίστωσα ότι όλοι οι άνδρες από την τουρκοκρατία, την ενετοκρατία και την τουρκοκρατία ποτέ δεν υπήρχε. Όλοι οι δρόμοι, όλα αυτά τα πράγματα, τα μεγαλεία, τα κυκλόπια τείχη, τα έφτιαξαν αυτοί οι άνθρωποι φυτεύοντας και την τελευταία πάνω βραγιά φτιάχνουν να βγάλουν λίγο μηγάδι, να φυτέψουν τα μελιά, να σταφύνουν, να βγάλουν λίγο κρασί. Και έζησαν αυτοί οι άνθρωποι πληρώνοντας τα 3/4 στον Τεμπίνη και ο Κοπρόσκυλο στο Αγά. Είμαι εγγονός σχολεία και φυτεύαμε στη φλέβα πάνω μερικές βραγιές, σπέρναμε μπαρούτι, τα ξέρετε πάλι, έτσι, μπαρούτι για το Ευαγγελίε, yes. Και βγάζαμε τα ζυζάνια από μέσα, τα χόρτα. Βγάζαμε, πώς το λένε, το ξεβοτάνιμα κάναμε και πηγαίναμε, το βγάζαμε, το φυτεύαμε να γίνει κρεμμύδι και αφού γίνονταν κρεμμύδι, το κάναμε πλεξούδες, το κατεβάσαμε κάρπο. Και άμα ήθελε μας το έπαιρνε, ο τζαμπάσης του να λέγανε. Έλεγε, εδώ πάρε 3 φέτες μπακαλιάρο και τα φωνάζουμε, πάρε μαρι, δώστο μαρι και δύο αυτά μακαρόνια. Έτυχε φορά να μας τα γυρίσουν πίσω και να τα πετάξουμε εδώ επάνω. Εκεί στο Ματσούρο το ρέμα, τα πετάξα μέσα τα κρεμμύδια, είναι ωραίο το κρεμμύδι. Βαγγέλη, τι έγινε με τις βρύσες? Προχωράμε. Έδωσα 10.000 για τη βρύση, παιδιά, όχι στο Βαγγέλη, παλιότερα. Μείνανε 6.300 και ακόμα να γίνουν οι βρύσες. Φτιάξαμε μια εκκλησία για τη βρύση το Γαύριο που λέγεται Δημήτρης Μπαλής. Κάναμε ένα σύλλογο με τον Δημήτρη Μπαλής. Και όταν βγήκε η προκήρυξη του βιβλίου αυτού στο σχολικό με τον Πόρο το Φατούρι, πορτοποιήθηκαν τα βιβλία. Θέλω να πω απόψε ότι ο Φίλιππος του Αγίου Πέτρου με τις τελευταίες ενέργειες που έκανε ο αδερφός μου και ο σύλλογος αυτός εδώ έφτασε πια, προσθέσεις έχει πάει στο Προεδρικό, να θέσει την Προεδρίδα, την Υπουργό Πολιτισμού, ήταν και ο Μιχάλης Ενεμπέρης, εκεί που είχαμε να μας το βάλει τώρα ή να υπογράψει το ΚΑΣ. Λοιπόν, θέλω να πω, να ευχαριστήσω θερμά
τον αγαπημένο μου φίλο, τον μεγάλο μας επιστήμονα, τον χαρακτήρα με το ήθος, αυτή τη γλυκύτητα που έχει και που έχει κάνει την Ελλάδα και την επιστήμη γνωστή για το 21, για το τώρα το 22 που τα κάνει για τη Μικρασία, Τρομερά πράγματα ο κύριος Πασχάλης. Να τον ευχαριστήσω πολύ από καρδιάς μου, γιατί αύριο μιλάς στη χώρα μου. Έχουμε το Γιάννη τον Πίπα, τον φίλο που βγάλαμε το βάζαμε ένα περιοδικό, τον Ίσος Άνδρος. Γιάννη, σε ευχαριστώ. Και όλους, την Ιωάννα αυτό που έτσι που δεν έκανε διακόπες μέχρι τώρα, θα τις κάνεις όμως. Λοιπόν, τον Ηλία. Ηλία όμως είναι ταλέντο, είσαι αστέρι. Αθλήτρια τη φίλη μου, την Κωνσταντίνα, συγγνώμη ρε Κωνσταντίνα, όλη νύχτα δεν κοιμόμουν με τις φωτιές. Και δεν μπορώ να πάρει το ίσου, έχει πάει σκόνη στο μυαλό μου. Θέλω όμως τελειώνοντας, σε αυτό το νησί, σε αυτό το χώρο μπροστά σας, να σας πω ότι θέλω να ευχαριστήσω, γιατί είμαι πλήρης αγάπης και αγαστής συνεργασίας με την οικογένειά μου. Η οικογένειά μου έχει τον Γιάννη τον Μαμάη, τον αδερφό μου, αυτόν τον μεγάλο μάστορα του βιβλίου, αυτόν τον εργάτη της τέχνης. Έχει την αδερφή μου, την Αφροδίτη, τον Σπύρο, την κορούλα της τώρα και τα εγγόνια και τα... Έχω δε τη Δανάη μου, έχω την Αθανασία, την κόρη μου, το καλύτερο παιδί, τον Χρήστο και τον Κωστή μου. Κώστα, είσαι εδώ, όχι, έτσι μ' αρέσει. Δεν είσαι. Θέλω να πω ακόμα, να ευχαριστήσω την Ρομπέρτα, τη μητέρα του γιού μου, αυτό το παιδί με την καθαρή ιδεολογία και μαχόμενη και συνέπεια με τον εαυτό της. Και τελευταία τα τέσσερα μαγκονάκια που είναι εδώ και φώναζαν από το καράβι. Παππού, παππού! Η ώρα πέντε πήγαν να γύρω το κεφάλι μου γιατί έπαθα σοκ, παιδιά. Με πέραν, δεν είναι αυτό ότι και εγώ ήταν το σπίτι 104 μέτρα. Γιατί με πέραν και όλοι φιλνάτε τι γίνεται με το σπίτι. Και εσύ με πήρε και έκλαιγε το βράδυ. Τι να κάνω, δεν μπορούσα να μιλήσω. Σας ευχαριστώ από την καρδιά μου όλους. Ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Γιώργο Καρδανό. Ευχαριστώ στον Γιώργο Τορέρα και στον Σταύρο Τολαρέο, όπως επίσης και στον κύριο Βαγγέλη Λουκίσα για την κάλυψη της εκδήλωσης. Να υπενθυμίσω ότι όσοι θέλετε, μπορείτε να παραλάβετε από ένα αντίτυπο, τιμή Σένεκεν, δηλαδή δωρεάν, το βιβλίο «Κολυγάδες» που μόλις σας παρουσιάσαμε. Ευχαριστούμε όλες και όλους για την παρουσία σας. Να είστε καλά!